Με απογοήτευση για τη μίληση του Κυπριακού Αφήνη, το ανώτατο αξίωμα της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης ανήμπορος να κρύψει την πικρία του για την έκβαση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν επί των ημερών του. Αυτή τη φορά το έπραξε από το βήμα εκδήλωσης της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο. Θα ήμουν ευτυχέστερος αν κατά τη σημερινή μου παρέμβαση μιλούσα ως πρόεδρος μιας επανενωμένης πατρίδας, χωρίς στρατούς κατοχής, εγγυήσεις και αναχρονιστικά δικαιώματα επεμβάσεων. Θα ήμουν ευτυχέστερος αν μιλούσα ως πρόεδρος ενός καλά δομημένου, λειτουργικού ομοσπονδιακού κράτους, απόλυτα εναρμονισμένου με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, που θα διασφάλιζε τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Οι προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν εξαιτίας της τάσης της Τουρκίας, υπέδειξε για μια ακόμη φορά. Δυστυχώς, και είναι καλά γνωστό εις όλους, πως παρά τις επίπονες προσπάθειες, τόσο του ιδίου όσο και των προηγουμένων προέδρων, των προκατόχων, η Τουρκία συνεχίζει να επιδεικνύει για σχεδόν 5 δεκαετίες την ίδια αδιάλλακτη και απαράδεκτη στάση. Η αδιαλαξία και οι αξιώσεις που οδηγούν είτε στη μετατροπή του νησιού σε προτεκτοράτο της Τουρκίας είτε στην νομιμοποίηση του παράνομου μορφώματος κρατούν μέχρι σήμερα όμηρο τη διαδικασία. Δεν θα δεχτούμε, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την διαγραφή της μακραίων ιστορίας του Κυπριακού Ελληνισμού και των απαραγράπτων δικαιωμάτων της. Και έδωσε την υπόσχεση πως ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας θα συνεχιστεί. Αυτή, αν θέλετε, είναι και η οφειλόμενη τιμή σε όσους έδωσαν το αίμα τους για την εγκαθίδρυση, την νομιμότητα και την διασφάλιση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτή την οφειλή και αυτό το χρέος δεν θα το προδώσουμε. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος τιμήθηκε για το έργο του από την Ομοσπονδία των Αποδήμων και τη Διακομματική Ομάδα για την Κύπρο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία θα γίνει αύριο στις 12.30 το μεσημέρι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Βασιλιά Κάρολο. Μια συνάντηση που αναμένεται να γίνει σε εγκάρδιο κλίμα, αφού οι δύο μοιράζονται μια φιλία χρόνων. Η ατζέντα της συζήτησής τους περιλαμβάνει το Κυπριακό, τις τουρκικές προκλήσεις, τις διμερείς σχέσεις της Κύπρου με τη Μεγάλη Βρετανία, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή κρίση.